Πλήρης αγανάκτηση και φόβος έχει καταβάλει την τουριστική αγορά της Κρήτης μετά τις εικόνες ντροπή στη Μόσχα και στα Visa Center των ελληνικών προξενείων. Απεγνωσμένα, χιλιάδες Ρώσοι που έχουν ήδη έτοιμες τις βαλίτσες τους για την Κρήτη ακυρώνουν τις κρατήσεις τους εξαιτίας της απίστευτης ταλαιπωρίας που έχουν δεχτεί τις τελευταίες ημέρες για την έκδοση της βιομετρικής τους βίζας. Με αποτέλεσμα, ξενοδοχεία, τουριστικοί πράκτορες και τοπική επιχειρηματικότητα να έχουν χάσει έως τώρα από 30 έως 40.000 τουρίστες του Μαΐου. Κάτι που μεταφράζεται σε 60% χαμένες κρατήσεις και ένα 15% της συνολικής τουριστικής περίοδου από τη ρωσική αγορά. Έχει κάνει τα πάντα ο πλανήτης να μας πει είστε το μοναδικό σημείο στον κόσμο που μπορούμε να επισκεφτούμε. Και εμείς τους λέμε δεν θέλουμε. Αυτό σημαίνει περίπου 30 με 40.000 χαμένους τουρίστες. Για το Ηράκλειο μόνο. Για ποιο λόγο? Ποιος φταίει, ποιος θα πληρώσει γι' αυτά? Ποιος θα πληρώσει γι' αυτά? Από παντού λαμβάνουμε διαβεβαιώσει ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί, όλα έχουν φτιαχτεί, όλα έχουν φτιαχτεί. Αλλά εχθές υπήρχαν 500 άτομα ουρά έξω από το προξενείο με 6 ώρες αναμονής για να πάρει ένας άνθρωπος βίζα για να έρθει διακοπές και να δώσει τα χρήματά του. Όπως υπογράμμισε μάλιστα ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Εμπορίου Αντιπασιφάκης, από τον Αύγουστο του 2015 η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών γνώριζε για την έκρηξη των αφήξεων των Ρώσων για φέτος και δεν έκανε τίποτα απολύτως για τη στελέχωση των Visa Center στα ελληνικά προξενία της Μόσχας. Ο Πρωθυπουργός μας είναι ενημερωμένος από το Φεβρουάριο ότι υπάρχει πρόβλημα. Και ο κύριος Δραγασάκης είναι ενημερωμένος από το Φεβρουάριο ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν έκαναν τίποτα από αυτά, έτσι, μέχρι στιγμή. Τα αποτελέσματα δείχνουν αν έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει. Είχαμε και διαβεβαιώσει από τις αρχές ότι όλα θα είναι καλά. Ξεκίνησε η συζήτηση με σοβαρά προβλήματα. Χθες στο Visa Center της Μόσχας υπήρχε ουρά που άνθρωποι περιμένουν έως 6 ώρες με τα παιδιά για να μπορέσουν να περάσουν τη διαδικασία της βιομετρίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παντού γράφουν ότι άμα δεν μας θέλουν Έλληνες να πάμε αλλού. Χαρακτηριστική και η δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Ξηδάκη στο Ράδιο 984 που υπογράμμισε τη ραγδαία αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο θα κυμαινόταν έως και 50% συγκριτικά με το καλοκαίρι του 2015. Είναι εύλογο να υπολογίζουμε ότι θα έχουμε μια αύξηση από 25% έως 50% και 70% και 80% ακόμη και 100% και να φτάσουμε να υπερβούμε το 1 εκατομμύριο. Θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Ο υπουργός κύριος Ξηδάκης. Ναι, Ξηδάκης. Μάλιστα. Και ξέρει από τον τουρισμό? Αυτή είναι η απάντησή μου στην ερώτησή σας. Εδώ δεν ξέρουμε εμείς αν θα έχουμε 80% αύξηση από τη Ρωσία. Κάθε μέρα που περνάει, ουσιαστικά κοιτάμε, μετράμε, ζυγίζουμε, μετράμε τη συνολική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και μετά απλά κάνουμε τα πλάνα μας για το επόμενο μικρό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Σιφάκη, και πάλι το Υπουργείο Εξωτερικών προετοιμάστηκε για την εξυπηρέτηση μόνο 700.000 Ρώσων για την έκδοση βιομετρικής βίζας. Για να φέρναμε 1 εκατομμύριο, θα έπρεπε να ήταν έτοιμος να παράγει 9 με 10.000 βίζες ημερησίως. Η δυνατότητα που έχει το προξενείο αυτή τη στιγμή συμπαραγωγή βίζας είναι ελάχιστη. Ούτε για αυτό δεν είχε προετοιμαστεί. Έστω και τελευταία στιγμή να διορθωθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι και τις 15 Μαρτίου ζητούν οι tour operators, προκειμένου, όπως λένε, να καλυφθεί το χαμένο οικονομικά έδαφος ή έστω να πάει χαμένος μόνο μήνας Μάρτιος.